Βρισκόμαστε σήμερα στο Ρέθυμνο. Το κίνημα Αλλαγής έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα για την οργανωτική του συγκρότηση. Και σήμερα, στην πρώτη ανοιχτή νομαρχιακή συνέλευση του νομού Ρεθύμνου, αλλά και στις υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους δομούς μέχρι και το Σάββατο, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι πλέον ξεκινάει η περίοδος εξωστρέφειας του κινήματος αλλαγής. Πλέον βγαίνουμε στην κοινωνία να μπορέσουμε να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας για τα πραγματικά τους προβλήματα, να δώσουμε λύσεις απέναντι αφενός σε μια κυβερνητική λογική η οποία λέει ότι αντιπολιτευόμασταν αντιμνημονιακά, αλλά τελικά εφαρμόσαμε την πιο σκληρή μνημονιακή πολιτική κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και από την άλλη πλευρά σε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη λύση για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να σηματοδοτήσουμε είναι η διεύρυνση του χώρου μας, είναι η πολιτική ανανέωση και είναι ακριβώς μια λογική η οποία λέει ότι πλέον μιλάμε στους συμπολίτες μας με τη γλώσσα της αλήθειας, προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα καθημερινά τους προβλήματα και ουσιαστικά θέλουμε να χτίσουμε από την αρχή μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτική. Και αυτό λοιπόν δεν μπορεί παρά να μην ξεκινήσει από την Κρήτη, που είναι και το κάστρο της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, την οποία θέλουμε να στήσουμε ξανά από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, έχετε ακριβώς αυτό ότι ξεκινάτε από την αρχή μια νέα σχέση, το λέτε συνεχώς. Τα βαρύδια του παρελθόντος τα συναντάτε μπροστά σας, δεν μπορεί να μην τα συναντάτε. Κοιτάξτε, σαν πολιτικός χώρος είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Και μάλιστα έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και έχουμε αναλάβει πολιτικό κόστος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μας αναλογούσε. Να μην πούμε στην ιστορία του τι παρέλαβε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 με το έλλειμμα 15% και σήμερα η κυβέρνηση Καραμαλίνα στο απειρόβλητο γι' αυτό. Αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, είμαστε σήμερα καθαροί απέναντι στον ελληνικό λαό και μπορούμε να μιλήσουμε για την ουσία. Να χαράξουμε το σχεδιασμό μας για την επόμενη μέρα και να φύγουμε από τη μικροπολιτική λογική που στήσανε κάποιοι το 11 και το 12 με τα Ζάπια και το 14 και το 15 με τις πλατείες παρέα με τη Χρυσή Αυγή και ακριβώς να μιλήσουμε για λύσεις στα προβλήματα των συμπολιτών μας. Σήμερα κάνετε μια συνάντηση με τα κομματικά στελέχη στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν ακόμα οργανωτικά θέματα που μένουν να γίνουν, έτσι, να λυθούν, να δρομολογηθούν για την ακρίβεια. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Οι επόμενες κινήσεις μετά τις πρώτες ανοιχτές νομαρχιακές μας συνελεύσεις είναι η συγκρότηση των συντονιστικών γραμματιών των τοπικών οργανώσεων ανακαλλικρατικού δήμου. Θα γίνουν στις 24 Ιουνίου, θα γίνουν από τη βάση του κινήματός μας, θα γίνουν με ανοιχτές διαδικασίες για να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι θέλουν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή. Και ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της οργανωτικής μας συγκρότησης, είμαστε πλέον σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Θα είμαστε έτοιμοι και απόλυτα προετοιμασμένοι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ακριβώς για να δώσουμε και το μήνυμα ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι εκλογές για τρεις, ότι το κίνημα αλλαγής θα είναι η θετική έκπληξη των επόμενων εκλογών και ότι οι σχετισμοί στην κοινωνία έχουν ήδη αλλάξει και πλέον έχει έρθει η ώρα να αλλάξουν και στη Βουλή. Στο Ρέθυμνο, το ΠΑΣΟΚ τότε, σήμερα κίνημα αλλαγής με τις διαφοροποιήσεις του, θα διεκδικήσει τη δεύτερη έδρα. Φυσικά και στο Ρέθυμνο το κίνημα αλλαγής θα διεκδικήσει την δεύτερη έδρα και όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Καλό είναι λοιπόν οι δημοσκοπήσεις να μην προεξοφλούν αποτελέσματα. Ακόμα και η ανωδική τάση που μας δείχνουν και ιδιαίτερα τα υψηλά ποσοστά δημοφιλίας της Φόβης Γεννηματά, που ουσιαστικά μας δείχνουν ότι ο κόσμος επιβραβεύει τις πρωτοβουλίες μας για διεύρυνση, ενότητα και πολιτική ανανέωση, δεν μας ευχαριστούν. Το λέω από την άποψη ότι δεν μας φτάνει ούτε το 8 ούτε το 10%. Αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής εκφράζει τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη με μια μεγάλη κοινωνική βάση και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν υπάρχει ταβάνι. Είμαστε ρεαλιστές. Πατάμε σταθερά στα πόδια μας και κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να μπορέσουμε να ξανααποκτήσουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι με κομματικά χαρακτηριστικά, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα. Λοιπόν, Σκοπιανό καταρχάς. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι ευνοϊκή για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί απέναντί μας έχουμε την κυβέρνηση ΖΑΕΦ, μια μετριοπαθή κυβέρνηση που αναγνωρίζει σαφώς την ανάγκη για την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων και για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όμως δεν πρόκειται εμείς να μπούμε σε επικοινωνιακά παιχνίδια όπως μπαίνει η κυβέρνηση, με τον ένα να παίζει τον καλό πατριώτη και τον άλλο τον κακό πατριώτη. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι αν έρθει τελικά για οποιαδήποτε λύση στη Βουλή, εμείς θα τοποθετηθούμε επί της συγκεκριμένης θέσης που έχουμε ήδη διατυπώσει, εστιάζοντας σε δύο σημεία. Πρώτον, εξαλειφθούν όλα τα λειτουργικά στοιχεία από την γείτονα χώρα σε βάρος της χώρας μας, είτε αυτό αφορά συνταγματικές αλλαγές, είτε ακόμα και συζητήματα όπως τα σχολικά βιβλία και όλη αυτή η ιστορία με τα γάλματα που έχουν στήσει στα Σκόπια. Και δεύτερον, μία ενιαία λύση ονοματολογική για όλες τις χρήσεις. Σε καμία περίπτωση, επειδή υπάρχει μια έντονη κάψα, για να το πούμε και απλά, και από την Ευρώπη και από τον ΝΑΤΟ να βρεθεί λύση, εμείς δεν θα δεχτούμε την οποιαδήποτε λύση, δεν θα δεχτούμε μια σαλαμοποίηση αυτής, η οποία θα θίγει και τα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων.
και για τα πρώτα περιδούμενα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ουσιαστικά εκφράζει τη ρητορική της καθαρής εξόδου. Και είναι τουλάχιστον προκλητικό να μιλάνε για καθαρή έξοδο εκείνοι που έχουν ήδη ψηφίσει περικοπές συντάξεων από 1η-1η-19, αυτοί που έχουν συμφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%, αυτοί που έχουν δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια μέσω του υπερταμείου, και ενώ ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος μας δηλώνει ρητά ότι η χώρα την περιμένει σκληρή εποπτεία μετά τον Αύγουστο. Αυτό που τελειώνει είναι ο φθηνός δανεισμός, αυτό που μένει είναι τα μέτρα, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο λέμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα με μοναδικό γνώμονα του πώς θα παραμείνει για λίγο ακόμα στην εξουσία, απλά και μόνο για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια με νέα αχρίαστα αντιλαϊκά μέτρα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο λέμε ότι η λύση είναι να μπορέσει ο λαός να αποφασίσει για τους όρους, τις δεσμεύσεις και το ποιον εμπιστεύεται να βγάλει τη χώρα από την κρίση, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, πολιτικά και όχι με όρους αριθμητικής απλά κυβερνητικής αλλαγής, ζητάμε εκλογές εδώ και τώρα για την πολιτική αλλαγή. Κύριε Χρυσοβουλάκη, η χώρα σε περίπτωση καθαρή, σε περίπτωση εξόδου, εξόδου από το μνημόνιο, μπορεί να σταθεί μετά το. Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι το εξής. Δεν θα έχουμε χρηματοδότηση, αλλά θα έχουμε επιπλέον μέτρα. Αυτό που λέγατε τώρα. Ακριβώς. Πώς θα σταθεί. Το ζητούμενο είναι το εξής. Γι' αυτό λοιπόν και από τη μία δεν μας κάνει ούτε η λογική της καθαρής εξόδου, ακριβώς γιατί σας εξήγησα ότι φεύγει ο δανεισμός και μένουν τα μέτρα. Από την άλλη δεν μας κάνει ούτε μια λογική η οποία λέει ότι μπαίνουμε σε μια επίσης σκληρή λογική πιστολογικής γραμμής στήριξης, γιατί κρατάει τη χώρα δέσμια και δεν την αφήνει να μπορέσει να ανακτήσει την οικονομική της αυτοδυναμία. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι για να μπορέσει η χώρα να βγει ουσιαστικά από την κρίση, χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο για να σταθεί όρθια. Βασίζεται πρώτον στο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να μπορέσουμε να παράγουμε νέο πλούτο, να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις και κυρίως να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Και δεύτερον, με βάση αυτόν τον παραγόμενο πλούτο, να μπορέσουμε και να αποκαταστήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες που έφερε η κρίση και ειδικά στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Γιατί, αν θέλετε να το δούμε και απλά, στο τέλος της ημέρας η πολιτική έχει να κάνει με ανθρώπους και ανθρώπινες ζωές και όχι απλά με αριθμούς. Πραγματοποιούμε σήμερα στο Ρέθυμνο την πρώτη πολιτική εκδήλωση συζήτηση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής. Το κίνημα αλλαγής είναι πραγματικότητα. Είναι εδώ και με ενότητα και με αρκετή δουλειά αναδεικνύει την αυτόνομη πορεία, δημιουργώντας ελπίδα και προοπτική για τον τόπο. Καλωσορίζουμε τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη, τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, που βρίσκεται σήμερα, μας κάνει την τιμή και βρίσκεται σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Το κίνημα αλλαγής είναι εδώ, είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα. Όπου ζουν, παλεύουν με μια δύσκολη καθημερινότητα οι Έλληνες πολίτες. Με το μήνυμά μας, το πρόγραμμά μας, το λόγο μας, υφαίνουμε ξανά το νήμα επικοινωνίας και σχέσης εμπιστοσύνης με τους προοδευτικούς πολίτες. Σπάμε το αδιέξοδο δίπολο του δικοματισμού και διατυπώνουμε μια εναλλακτική προοδευτική βιώσιμη λύση για τη χώρα στα πλαίσια της εθνικής συνεννόησης και της προοδευτικής διακυβέρνησης. Η φωνή μας δυναμώνει, γινόμαστε κάθε μέρα και περισσότεροι, είμαστε αισιόδοξοι, θα νικήσουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στην πρώτη ανοιχτή συνέλευση που πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής Ρεθύνου μετά τη συγκρότησή της. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η συγχώρευση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Όμως το κίνημα αλλαγής, αυτή η πρωτοφόρα προσπάθεια είναι εδώ. Έχει σάρκα και οστά, προχωρεί με αποφασιστικότητα, κατοχυρώντας τη δική του αυτόνομη πορεία. Εκφράζοντας την πρόοδο, την προοπτική, την ελπίδα απέναντι στο λαϊκισμό και το διχασμό του δικοματισμού. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η επιτυχία του όλου εγχειρήματος
και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες της κοινωνίας εξαρτάται από όλους εμάς και στηρίζεται στην προβολή των θέσεών μας, στην ενότητα και στη σκληρή δουλειά. Είναι ώρα ευθύνης και είναι ώρα αποφάσεων για τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας μας. Στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα, στις 24 Ιουνίου, όλοι εσείς και εδώ στον ομό μας θα κληθείτε να αναδείξετε τις συντονιστικές επιτροπές των δημοτικών οργανώσεων σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους. Για να τελειώσουμε με τα οργανωτικά θέματα και να ασχοληθούμε με την προετοιμασία για τις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχοντας επίγνωση της κατάστασης και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, παλιοί και νεότεροι μπορούμε να προχωρήσουμε αποδεικνύοντας ότι είμαστε αποφασισμένοι να εδραιώσουμε μια δυνατή, αυτόνομη προοδευτική παράταξη που θα δώσει προοπτική στην πρακτική μας. Κοντά μας εδώ απόψε είναι ο πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ένα χειροκρότημα για τον Μανουέλ τον Τσιφωνάκη. Με την ελπίδα ότι το όραμα όλων μας για μια ισχυρή κεντροαριστερά θα στρεφεί με επιτυχία, τον καλωσορίζω τώρα στο Ρέθυμνο και τον καλό στο βήμα. Μανώλη, καλώς όρισες. Συντρόφους και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Σήμερα στο Ρέθυμνο γίνεται η πρώτη ανοιχτή νομαρχιακή συνέλευση του νομού και σε όλη την Κρήτη και ακριβώς αυτή η γεμάτη αίθουσα είναι το καλύτερο δυνατό μείγμα για να δώσουμε από εδώ το στίγμα για μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή για να μπορέσουμε να εκφράσουμε ξανά τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες. Να μπορέσουμε να εκφράσουμε ξανά τις δυνάμεις κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, της ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Και είναι ακριβώς αυτή η απόφαση που πήρε το ΠΑΣΟΚ μαζί με το Ποτάμι, μαζί με το κίνημα Αρμογραφών Σοσιαλιστών, μαζί με τη ΔΜΑΡ, μαζί με το Δίκτυο Ανανέωσης του Γιώργου Καμίνη, μαζί με την ΕΔΕΜ, τις κινήσεις πολιτών για τη σοσιαλδημοκρατία και άλλους ανένταπους αγωνιστές κεντροαριστεράς για να μπορέσουμε να χτίσουμε μαζί τη νέα μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και αυτή η απόφαση έχει μία ανεξίτηλη σφραγίδα. Είναι η σφραγίδα των 212.000 συμπολιτών μας, των 212.000 Ελλήνων, οι οποίοι τον Νοέμβριο, στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του κινήματός μας, μας δώσανε μία σαφή εντολή. Το δρόμο που έχουμε χαράξει για τις μεγάλες προοδευτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος μας, να το πάμε μέχρι το τέλος. Ενωμένοι και αποφασιστικά. Και ακριβώς την ίδια εντολή και σφραγίδα μας έδωσε και το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος αλλαγής το Μάρτιο. Με τις σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις, οι οποίες δείχνουν τον δρόμο για την αυτόνομη πορεία του κινήματός μας. Για να αποδείξουμε στην πράξη ότι το κίνημα αλλαγής δεν είναι απλώς ένας νέος οργανωτικός φορέας που δημιουργήθηκε για να αφρίσουμε τις κοινοβουλευτικές μας ομάδες. Δεν δημιουργήθηκε απλώς για να αφρίσουμε εκλογικά ποσοστά οι οργανωτικές δομές. Το κίνημα αλλαγής είναι ένας νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος δημιουργήθηκε για να μπορέσουμε να εκφράσουμε ξανά από την αρχή τον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Τη διαχρονική κοινωνική βάση της δημοκρατικής παράταξης, που είναι μια βάση μαζική και πλειοψηφική, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από το να είμαστε πρωταγωνιστές. Και αυτή ακριβώς είναι και η μάχη που καλούμαστε να δώσουμε και είναι μια μάχη που πρέπει να δώσουμε έξω στην κοινωνία. Για το πώς θα φύγουμε από τη θεωρία και τη διαχείριση και θα μιλήσουμε στους συμπολίτες μας για την ουσία των προβλημάτων τους. Για να δώσουμε απαντήσεις στα πραγματικά διλήμματα του σήμερα και όχι σε αυτά που τεχνητά προσπαθεί να μας επιβάλλει η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Και ποια είναι αυτά. Είμαστε με την Ελλάδα της παραγωγής ή με την Ελλάδα των κρατικών δίαιτων κομματικών στρατών και του πελατειακού κράτους του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε με την Ελλάδα της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης ή με την Ελλάδα της συντήρησης και του κοινωνικού και εργασιακού μεσαίου να προγραμματίζεται η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε με την Ελλάδα στην Ευρώπη και το ευρώ ή με την Ελλάδα στο περιθώριο. Και οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες. Είμαστε με την Ελλάδα της δημιουργίας, της καινοτομίας, της πρόοδου. Με μια Ελλάδα οικονομικά αυτοδύναμη και εθνικά ισχυρή στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη. Και ακριβώς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Να εκφράσουμε
την αγωνία του ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος βλέπει συνεχώς τη δουλειά του και το εισόδημά του να πνίγονται από το βάρος της τεχνολόγησης, να εκφράσουμε τον εργαζόμενο, ο οποίος βλέπει κάθε μέρα το μισθό του να μειώνεται και τα εργασιακά του δικαιώματα να καταματώνται, να εκφράσουμε τον φοιτητή, ο οποίος αναγκάζεται παράλληλα να εργάζεται ανασφάλιστος για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του, το νέο επιτυχία και μεταπτυχιακά που μπορεί σήμερα να είναι στο εξωτερικό, ακριβώς γιατί η χώρα μας δεν του δίνει την ευκαιρία να προσφέρει και να συνεισφέρει στον τόπο του. Να εκφράσουμε τον αγρότη, ο οποίος βλέπει συνεχώς το κόστος παραγωγής του να αυξάνεται υπό το βάρος των φόρων και των εισφορών. Και να εκφράσουμε και τον συνταξιούχο, ο οποίος έχει καταλήξει σήμερα ο βασικός χρηματοδότης των δύο επόμενων γενεών και εξακολουθεί να βλέπει τη συντάξη του να μειώνεται. Και ποιους έχουμε απέναντί μας? Απέναντί μας αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να στήσει ένα δεύτερο κόμμα Θεσσαλονίκης. Και αυτή τη φορά το ονομάζουμε καθαρή έξω από τα μνημόνια. Άλλο ένα βρώμικο παιχνίδι απάτης και όχι αυταπάτης του Τσίπρα και της παρέας του, απλά και μόνο για να στήσουν ένα νέο ψεύτικο προεκλογικό αφήγημα. Και μιλάτε για καθαρή έξοδο αυτοί που έχουν ήδη ψηφίσει περικοπές συντάξεων από 1η του 2019 μέχρι και 18% και με τα πλέον επίσημα χείλη του κ. Πετρόπουλου να το βεβαιώνουν από την κυβέρνηση, ενώ άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μιλάνε για καθαρή έξοδο αυτοί που έχουν ήδη συμφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσματα τα 3,5%. Αυτά τα πλεονάσματα ακριβώς που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής θηλιάς που έχουν βάλει στο λαιμό της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι αποτέλεσμα των περικοπών επιδομάτων, μισθών και συντάξεων και είναι ακριβώς αυτά που διαλύουν κάθε έννοια του κοινωνικού κράτους σήμερα, τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Και είναι ακριβώς αυτά που κάνουν συνεχώς τις εκτιμήσεις για τους δείκτες ανάπτυξης της χώρας να τα μειώνονται. Ήδη για το 2018 έχουν αναθεωρηθεί στο 1,9% από την Κομισιόν και για το 2017 από 3,9% που ήταν η αρχική εκτίμηση έφτασαν τελικά στο 1,4%. Μας μιλάνε για καθαρή έξοδο αυτοί που έχουν ήδη δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία για τα επόμενα 99 χρόνια μέσω του υπερταμείου. Και ενώ ο ίδιος ο κ. Τσακαλώτος δηλώνει ρητά ότι τη χώρα την περιμένει σκληρή εποπτεία μετά τον Αύγουστο, μας μιλάγανε εδώ και 3 μήνες για ένα ολιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, το οποίο δεν το είχε δει κανείς. Και όταν κλείθηκαν να το παρουσιάσουν στην Βουλή και στο λαό, μετά από δική μας πρωτοβουλία, αποδείχθηκε ότι πρόκειται απλώς για ένα ευχολόγιο και μια πιστή αντιγραφή των εκκρεμωτήτων του Μνημονίου. Διαπραγματεύονται με τους δανειστές κρυφά από τον ελληνικό λαό με μοναδικό γνώμονα του πώς θα μπορέσουν να παραμείνουν για λίγο ακόμα στην καρέκλα τους, για το πώς θα διαχειριστούν μικροπολιτικά το τέλος των μνημονίων για να αποφύγουν τον επερχόμενο εκλογικό διασυρμό. Και εμείς τους απαντάμε. Δεν έχετε καμία νομιμοποίηση με μοναδικό γνώμονα το μικροκομματικό σας συμφέρον να δεσμεύσετε τη χώρα για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια με νέα, αχρίαστα, αντιαναπτυξιακά μεταλλευτότητα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Δημοκρατία, που ενώ τα τελευταία 2 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε μέρα παραμέρα εκλογές, σήμερα έρχεται και δίνει απλώς ραντεβού το φθινόπωρο. Και ενώ θα έχουν ήδη συστηθεί τα μέτρα και μας αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι το πώς η χώρα θα σταθεί όλα στα πόδια της, αλλά το πώς με τη θεωρία ότι η κυβέρνηση θα πέσει από τη φθορά σαν όριμο φρούτο, αυτοί απλώς θα καταλάβουν την εξουσία. Και αυτή ακριβώς είναι και η διαφορά μας. Ο μόνος αρμόδιος για να αποφασίσει τους όρους, τις δεσμεύσεις και το ποιον εμπιστεύεται να μας βάλει από την κρίση είναι ο ελληνικός λαός και γι' αυτό ακριβώς από το βήμα της Βουλής ζητήσαμε εκλογές εδώ και τώρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοφοιτητές οι οποίοι διαλαλούν μια δίθεν σοσιαλδημοκρατική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ακριβώς είναι και η επιτομή της απόγνωσης και της απελπισίας που κυριαρχεί στα κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να μας πείσουν ότι δίθεν έχουν αλλάξει. Και ρωτάω, τι σχέση έχει η σοσιαλδημοκρατία με αυτούς που στο όνομα της αριστεράς το μόνο που κάνουν να κόβουν εμείς τους συντάξεις, να αυξάνουν φόρους και εισφορές και να διαλύουν το κοινωνικό κράτος? Τι σχέση έχει ο δημοκρατικός χώρος με αυτούς που κάθε μέρα που περνάει υπονομεύουν όλο και περισσότερο τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διάκριση των εξουσιών? Τι σχέση έχουν οι προοδευτικοί πολίτες με αυτούς που πηγαίνουν χέρι-χέρι με τους ακροδεξιούς ομοφοβικούς ρατσιστές των Ανέλη του Καμένου? Και κυρίως, τι σχέση έχει
η ιστορία της δημοκρατικής παράταξης, της παράταξης αλλαγής, της ουσιαστικής δημοκρατίας, των κοινωνικών αγώνων, του πατριωτισμού και της ευθύνης με αυτούς που το 11 και το 12 στείλανε πλατείες παρέα με τη Χρυσή Αυγή. Με αυτούς που νομιμοποίησαν τη βία ως προς αντίδραση στο όραμα της αγανάκτησης, με αυτούς που υποσχέθηκαν ελπίδα και χρέωσαν τον ελληνικό λαό 200 δισεκατομμύρια απλά και μόνο για να πουλάει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης επανάσταση, και με αυτούς που είπαν τα πιο χειδέα ψέματα απλά και μόνο για να καταλάβουν και να κατοδοτούν στην εξουσία. Και κυρίως με αυτούς που πανέχουν την πολιτική κάλυψη του κυβέρνηση Καναδαμή, που παρέλαβε στην Ελλάδα τον μεγάλο έλεγχο υποδομών και των Ολυμπιακών Αγώνων και παρέδωσε έλλειμμα 15% και δημόσιο χρέος 180% του ΑΕΠ και σήμερα είναι στα μελόπιτο. Και ακριβώς λοιπόν, επειδή αυτή είναι μια συγκεκριμένη συγκεκριμένη, η δική μας πολιτική επιλογή είναι η στρατηγική ήττα τους φίλους για τις επόμενες εκλογές. Είναι η στρατηγική ήττα όλων εκείνων όσων διαχειρίζονται με προχειρότητα τα εθνικά μας θέματα, αυτοί που κάνουν εσωτερική πολιτική με στολές παραλλαγής και με δημιουργικές κορώνες, αλλά στην πράξη οδηγούν τη χώρα στην πιο παθητική διαχείριση των εθνικών της συμφερόντων. Είναι η στρατηγική ήττα όλων όσων νομοθετούν μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, αυτοί που τώρα θυμήθηκαν την κατάθμιση της Β' Αθηνών, ενώ από το 2016 έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου που περιλαμβάνει αναλογικό το εκλογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει όμως την κυβερνησιμότητα, περιλαμβάνει την κατάθμιση όλων των μεγάλων εκλογικών περιφερειών και όχι μόνο της Β' Αθήνας, και το σημαντικότερο, περιλαμβάνει ψήφωση όλων του εσωτερικού. Αυτό που σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει σημαία της και τότε δεν δέχτηκαν καν να συζητήσουν την πρότασή μας. Είναι η στρατηγική ήττα όλων όσων σήμερα νομοθετούν τη διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με το νομοσχέδιο που φέρνει ο Σκουρλέτης, αλλά και όσων πολιτεύονται με πολιτικές και πορείες του τύπου Νοβάρτης. Όταν ο κ. Τζαρακόπουλος είχε στα χέρια του στοιχεία της δικογραφίας, ενώ αυτή βρισκόταν ακόμα στη δικαιοσύνη, όταν ο Κοντονής χωρίς στοιχεία μιλούσε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους, όταν με διαρροές στα μέσα γνωστοποιούσαν τα στοιχεία της δικαιοσύνης που μέχρι τότε έπρεπε να γνωρίζει μόνο αυτή, εμείς είπαμε συγκεκριμένα. Όλα στο φως. Και είναι θέση αρχής. Διαφάνεια και δικαιοσύνη παντού. Αν κάπου υπάρχουν ευθύνες, να αποδοθούν. Άρα με στοιχεία. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ζητήσαμε πλήρη εξεταστική επιτροπή να έρθουν στη Βουλή οι κουκουλοφόροι μάρτυρες, αυτοί που ράβανε, κόβανε και ράβανε καταθέσεις καταγωγού να καταθέσουν, και ανταυτού η κυβέρνηση επέλεξε εξεταστική εξπρές με διάρκεια μόλις 1,5 μήνα. Και ενώ όλα τα κόμματα είχαν αποχωρήσει απλά και μόνο για να παραμείνει μια αιωρούμενη λάσπη η οποία θολώνει τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Και η ερώτηση είναι απλή. Υπάρχει σκάνδαλο? Φυσικά και υπάρχει. Είναι το πολιτικό σκάνδαλο της τιμής φαρμακευτικής δαπάνης. Που το 2004 ήταν στα 2,4 δις και το 2009 ήταν στα 5,1. Για να ξαναπέσει πάλι με την κυβέρνηση Πασόκ στα 2,8. Και ποιος φταίει? Να ρωτήσει ο Τσίπρας τον Καμένο, που τότε ήταν ακόμα στην Νέα Δημοκρατία. Και μαζί με αυτό να μας απαντήσουν και γιατί ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για παραλήψεις επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θητεία Κουρουμπλή Πολάκη στο Υπουργείο Υγείας, αυτοί δεν παραπέμπτουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η χώρα σήμερα δεν έχει ανάγκη ούτε από νέες θεωρίες, ούτε από νέα ψεύτικα προεκλογικά αφηγήματα. Η χώρα σήμερα έχει ανάγκη από ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, το οποίο θα βασίζεται σε τρεις άξονες που αποτελούν και το βασικό κορμό του προγράμματός μας. Πρώτον, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, ώστε να τονώσουμε την πραγματική οικονομία, να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και μέσα από αυτό να παράξουμε νέο πλούτο, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε και ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα είναι ουσιαστικά βιώσιμο. Δεύτερον, να αναδιανύουμε δίκαια τον παραγόμενο πλούτο, για να αποκαταστήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες που όντως έφερε η κρίση και ειδικά στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, και γιατί στο τέλος της ημέρας η πολιτική έχει να κάνει με ανθρώπους και ανθρώπινες ζωές και όχι απλά με αριθμούς. Και τρίτον, να στηρίξουμε και να θωρακίσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μία σειρά από συνταγματικές αλλαγές που θα ενισχύουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, για να χτίσουμε μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την πολιτική. Στο ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος αλλαγής τον Μάρτιο, η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρός μας, έκανε 12 σημεία
προτάσεις πολιτικής, οι οποίες αποτελούν ακριβώς και τις βασικές κατευθύνσεις του πραγματικού μας πλαισίου. Πρώτος στόχος είναι άμεσα μέτρα για την ελάχιστη του δημόσιου χρέους, για να μπορέσει να γίνει εφικτό να μειώσουμε τους στόχους για πρωτογενή πληρωμάσματα από 3,5 τουλάχιστον στο 2% και μέσα από αυτό να εξασφαλίσουμε πόρους για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και του παραγωγικού προτύπου της χώρας, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις αλλά και να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που θα διασφαλίζει τη δίκαιη διανομή του πλούτου, αλλά παράλληλα θα δίνει και κίνητρα για επιχειρηματικότητα. Ενίσχυση της χρηματοδότησης της οικονομίας, αφενός με την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και αφετέρου με την αποκατάσταση του ρόλου του τραπεζικού συστήματος, αλλά παράλληλα και προστασία της πρώτης κατοικίας για τους μικρούς και μεσαίους δανειολήπτες. Να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία χωρίς ιδεολειψίες, όχι πρώτα να φωνάζουμε και μετά να ξεπουλάμε. Να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη με στόχο τη μείωση του κόστου παραγωγής, με προοδευτική μείωση φόρων και εισφορών, αλλά κυρίως με την κατοχήρωση των φορολογικών ενισχύσεων. Μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους με στόχο του πώς θα παράγουμε αποδοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες και αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος για να μπορέσει επίσης να γίνει μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Πλήρης αποκομματικοποίηση του κράτους. Αξιολόγηση του προσωπικού και των δομών του για να μπορέσουμε να έχουμε ένα δημόσιο τομέα που θα λειτουργεί με γνώμονα του πώς θα παράγει αποδοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και όχι απλά του πώς θα λειτουργεί ως ένα νέο μέσο συγκρότησης κομματικών κρατών. Αποκέντρωση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην λειτουργία του. Όσον αφορά τη θεσμική λειτουργία. Αποδέσμευση της κοινοβουλευτικής θητείας από την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα σταθερό και όχι έμειο με το κομματικό σκοπιμότητων. Να μιλήσουμε για αλλαγές στις διατάξεις περιβουλευτικής ασυλίας για τη μη πολιτική δράση των βουλευτών. Για να εμπεδώσουμε ένα αίσθημα δικαίου στην κοινωνία αλλά και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της. Οι δικαστές από τους δικαστές και να διασφαλίσουμε τη διαφανή στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Να προασπιστούμε χωρίς όρους και συμβιβασμούς τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες για όλους με κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων. Και το σημαντικότερο απ' όλα, η νέα γενιά αυτής της χώρας, όπως είπα και στην αρχή, όλα αυτά τα παιδιά που έχουν σήμερα πτυχία, μεταπτυχιακά, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο εσωτερικό ακριβώς γιατί η χώρα μας δεν τους δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να προσφέρουν, να εργαστούν και να συνεισφέρουν στον τόπο τους. Ακριβώς αυτά τα παιδιά, μαζί με όλα εκείνα που είναι σήμερα εδώ και δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους, είναι η καλύτερη δυνατή πρόταση για το μέλλον. Και ακριβώς αυτά τα παιδιά έχουμε χρέος να δώσουμε ένα λόγο να αφήσουν το δικό τους στίγμα στην επόμενη μέρα. Να τους εξηγήσουμε ότι η αριστεία δεν είναι ρετσινιά, ότι οι κόποι τους ανταμείβονται, ότι η καινοτομία επιβραβεύεται και ότι οι άξιοι δεν είναι απλώς καλοδεχούμενοι, αλλά είναι αναγκαίοι για την επόμενη μέρα της χώρας. Και αυτό είναι θέμα συλλογικής νοοτροπίας. Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις του προγραμματικού μας πλαισίου. Και ακριβώς αυτό το προγραμματικό πλαίσιο είναι και η επιτομή της αυτόνομης πορείας που έχουμε χαράξει. Ζητάμε από τον ελληνικό λαό καθοριστικό ρόλο για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα. Ζητάμε πολιτική αλλαγή απέναντι σε αυτούς που ονειρεύονται εύκολα κυβερνητικά συμπληρώματα, αλλά και απέναντι σε όσους απεργάζονται προσωπικές στρατηγικές που δεν έχουν καμία σχέση με την εντολή που μας έδωσαν οι 212.000 συμπολίτες μας που τον Νοέμβριο έγιναν συνειδητές του εγχειρήματός μας. Απέναντι στη στοχευμένη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να οικονομεύσουν την ενότητα του εγχειρήματός μας, απαντάμε με μάχη στην κοινωνία για πράγματα κάτι προβλήματα. Απαντάμε με την ισχυρή και ενιαία φωνή του κλίματος αλλαγής. Και απαντάμε με μάχη έξω για να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικές λύσεις. Να μπορέσουμε με προτάσεις και ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία να μπορέσουμε να προτείνουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Γιατί ακριβώς ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει το ρόλο του κλίματος αλλαγής την επόμενη μέρα είναι ο ελληνικός λαός. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο ελληνικός λαός θα αποδείξει ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι εκλογές για τρεις. Από εδώ λοιπόν από το Ρέθυμνο σήμερα.
από το κάθρο της Δημοκρατικής Παράταξης και από όλη την Κρήτη προχωράμε μπροστά. Είναι η δημοκρατία και η μεγαλύτερη ευκαιρία της ελευθερίας. Όλοι μαζί ενωμένοι και πραγματικά να τιμήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Και το χρωστάμε στην ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης, το χρωστάμε στους αγώνες για τη δημοκρατία, για τις προοδευτικές αλλαγές του τόπου αλλά και για τις προβλήσεις του σήμερα. Και το χρωστάμε σε όλους τους Έλληνες που εμπιστεύτηκαν, εμπιστεύονται και θα ξαναεμπιστευτούν τη νέα, μεγάλη και ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Ο δρόμος που έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε είναι μακρύς, είναι μαραθώνιος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι από εμάς και από τους τέλους και μέχρι την λύπη. Προχωράμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο του Μαρόνιου του Στοπουλάκη και επειδή ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι η συζήτηση και ο διάλογος με τους προοδευτικούς πολίτες, με όλους εσάς, θα ήθελα. Απλώς πρέπει να καθίσουμε μία τάξη και μία συντομία στα ερωτήματα ή στις τοποθετήσεις καθενός. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε εσάς πρώτα τους θεσμικούς του. Βασίλη, και όποιος θέλει να πάρει τον λόγο. Βασίλη. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, ακούσαμε μια μεστή ομιλία που περιλαμβάνει τον πυρήνα της πολιτικής πρότασης του κινήματος αλλαγής και βέβαια ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μαζί με δεκάδες και εκατοντάδες στελέχη έχει ξεκινήσει μια πορεία σε όλη την χώρα προκειμένου να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας και να φέρουμε ξανά κοντά τον κόσμο μας. Και βέβαια να μιλήσουμε και με αυτούς που για διάφορους λόγους από το 2012 και μετά δεν συμμετέχουν καν στις εκλογικές διαδικασίες. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας και στοχεύουμε και σε αυτό και πρέπει να είναι αυτό η υπόθεση και των τοπικών στελεχών μας. Δεν θα πω τίποτα για το πολιτικό περιεχόμενο, αναλύθηκε πλήρως. Να πω μόνο ότι το επόμενο διάστημα όλες οι πολιτικές δυνάμεις αλλά και οι πολίτες θα περάσουν μια αξιολόγηση γιατί έχουμε τρεις εκλογές. Έχουμε τις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι οι μόνες σίγουρες για το πότε θα γίνουν, τον Μάιο του 2019. Έχουμε τις εθνικές εκλογές που μπορούν να γίνουν από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Οκτώβρη του 19, το Σεπτέμβρη του 18 μέχρι τον Οκτώβρη του 19 και τις αυτοδιοικητικές εκλογές που και αυτές έχουν μπει στον κατάλογο των κινητών εορτών. Έχουμε λοιπόν καταστρώσει ένα πολιτικό σχέδιο με βάση και τις αποφάσεις του συνεδρίου μας για το πώς θα κινηθούμε. Θα μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές μόνο, όχι. Θα μιλήσουμε ξανά και σε συντονισμό και συνεργασία με όλα τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης για την Ευρώπη που θέλουμε, για τη νέα πορεία της Ευρώπης, για να ξεφύγει η Ευρώπη από τον κίνδυνο να περιθωριοποιηθεί από την άνοδο των οικονομιών, των νέων οικονομιών της Κίνας, της Ινδίας και όλων των άλλων δυνάμεων που αναπτύσσονται παγκοσμίως. Για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αφορά την οικονομία και την κοινωνία. Για τις ευρωεκλογές θα μιλήσουμε μόνο για τα πρόσωπα που θα στηρίξουμε και που έχουμε αξιόλογα πρόσωπα και εν ενεργεία δημάρχους και περιφερειάρχες τους οποίους προφανώς και θα στηρίξουμε ή θα μιλήσουμε και για το θεσμό, την εξέλιξή του, τον Καλλικράτη, την ουσία του που με βάση μια πραγματική αξιολόγηση για τα 8 χρόνια του Καλλικράτη θα δούμε ποιες αλλαγές χρειάζονται και ποιες βελτιώσεις για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν με όλη τη σημασία της λέξης τις ανάγκες του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας. Βεβαίως και θα μιλήσουμε για την πολιτική.
και εδώ και για τα δύο αυτά που σας ανέφερα έχουμε διαφορετική αντίληψη και πολιτική και από το ΣΥΡΙΖΑ με την κρατική αντίληψη και από τη Νέα Δημοκρατία των δυνάμεων της λεγόμενης αγοράς. Οι μεν ταυτίζονται με τους οικονομικά ισχυρούς και μαθαίνουν ότι αν μειώσουμε τη φορολογία στους οικονομικά ισχυρούς όλα γίνονται δια μαγείας και οι άλλοι λένε ότι θέλω υψηλούς φόρους για να κάνω σακούλι να δίνω μόνιμα επιδόματα. Επιδόματα και δημιουργώντας μόνιμους επιδοματούς. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Μιλάμε και μίλησε ο γραμματέας της ανέτησης το σχέδιο με κορμό την ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και να βιώσουμε το κοινωνικό κράτος. Η οικονομική ανάταξη της χώρας, η κοινωνική δίκαιη πολιτική που αφορά την αναδιανομή του εισοδήματος. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τρεις εκλογές. Έχουμε την πολιτική πλατφόρμα, τις πολιτικές επεξεργαστή. Θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξειδίκευση για όλους τους τομείς, μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους φορείς και τους εκπροσώπους σε κάθε χώρο. Και σε αυτή την πορεία πιστεύω ότι μπορούμε να εντάξουμε και να φέρουμε κοντά μας πάρα πολύ κόσμο που θα μας δώσει και τη δύναμη να παίξουμε καθοριστικό ρόλο μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και είναι το τελευταίο που θα αναφερθώ και να αφήσω το μικρόφωνο. Έχουμε ξεκαθαρίσει, είναι σαφές πλέον προς κάθε κατεύθυνση ότι το κίνημα αλλαγής δεν περιορίζεται στο να παίξει το ρόλο κάποιου πολιτικού συγκυρώματος. Αυτό είναι δεδομένο. Φιλοδοξούμε να παίξουμε καθοριστικό πολιτικό ρόλο και να προσδιορίσουμε τις εξελίξεις μετά τις επόμενες εκλογές. Και το ερώτημα που μέχρι πρότινος μας κάνανε και τώρα το έχουν αφήσει λίγο, με ποιον θα πάτε, το έχουμε ήδη αντιστρέψει και αυτό θα είναι με την ολική, την ολοκληρωτική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και το ερώτημα που θα κυριαρχήσει. Εάν είναι με την πρότασή μας, οι άλλοι, με το σχέδιο Ελλάδα, την προοπτική της ανασυγκρότησης της χώρας με δίκαιη πολιτική ή εάν είναι με επιμέρους ιδεολειψίες ή άλλες αντιλώσεις και δεσμεύσεις που έχουν από μια μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία. Θα αντιστρέψουμε λοιπόν το ερώτημα, θα παίξουμε καθοριστικό πολιτικό ρόλο, αυτή είναι η φιλοδοξία μας και οι πρωτοβουλίες μας θα πρέπει να μας φέρουν κοντά με τον πολίτη, όλοι μαζί, να δώσουμε τις επόμενες εκλογικές μάχες, όχι μόνο για τα ποσοστά, τα έχουμε ανάγκη και τα ποσοστά, αλλά για να επανέλθει στον τόπο μια διαφορετική, να έρθει στον τόπο μια διαφορετική αντιμετώπιση και εδώ είναι που είπα ότι και οι πολίτες αξιολογηθούν, γιατί όλοι είμαστε μάρτυρες των αφηγημάτων τα οποία ακούσαμε κατά καιρούς, λόγια ψεύτικα, μεγάλα, υποσχέσεις που με μια λέξη προσπαθούν να διαγράψουν σήμερα τις ευθύνες τους. Είχαμε δει αυταπάτες. Όχι. Πλέον δεν πρέπει ούτε σενάρια, ούτε αφηγήματα, τα οποία εκ των προτέρων φαίνεται ότι είναι ψεύτικα, γιατί είμαστε ο χώρος που, και μπορούμε να το πιστωθούμε αυτό σήμερα, που από το 10 τουλάχιστον και μετά, από 10 και μετά, που έσκα, από 9 που έσκασε η κρίση, δεν τολμήσαμε να πούμε ούτε ένα ψέμα. Και δεν τολμήσαμε συνειδητά. Γιατί η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης δεν μπορούσε να στηριχτεί πάνω στα ψέματα, στα λόγια εκείνα που θα μπορούν να ακούσαν ευχάριστα για μερικές μέρες ή μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες. Και στη συνέχεια θα είχαμε αποκάλυψη ότι δεν ήταν πραγματικά, δεν ήταν αληθινά. Έτσι λοιπόν θα αγωνιστούμε με βάση το πολιτικό μας σχέδιο το επόμενο διάστημα να πετύχουμε και ποσοτικά και ποιοτικά. Να φέρουμε ξανά κοντά μας τον κόσμο και να είμαστε μια καθοριστική δύναμη για τις εξελίξεις. Αυτός είναι άλλωστε και ο ιστορικός ρόλος της Δημοκρατικής Παράταξης που όποτε ήταν ισχυρή και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, η χώρα πήγαινε μπροστά, όποτε η παράταξη οπισθοχωρούσε ιστορικά, δυστυχώς είχαμε καταστροφές, εμφύλιους,
Αντίμιος είναι και αυτό ένα επίτευγμα των άκρων και άλλες καταστάσεις που δεν τιμούσαν τη χώρα. Πρόοδος, λοιπόν, για τη χώρα και το λαό. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον γραμματέα του Συνομιλητικής Ομάδας και Βουλευτή Αγίου του Βασίλειου Γκέρουλου και να δώσω λίγο το λόγο στην Ελευθεριάδου την Άννα, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, και να ξεκινήσει μετά ο διάλογος μαζί σας. Καταρχήν χαίρομαι που είναι γεμάτη έξω, είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν θέλω να τοποθετηθώ πολιτικά. Η εισήγηση που έκανε ο γραμματέας ήταν πραγματικά από κάθε σκοπιά πάρα πολύ πλήρης, πάρα πολύ μοντέρνα και Μανώλη μου άρεσε πάρα πολύ. Συνούμε στο ίδιο πνεύμα, νομίζω ότι με κάλυψε πλήρως. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι από όλα μου τα παραγωγικά χρόνια, επειδή είμαι πάντα ενεργός πολίτης και πάντα ενεργόμενος του ΠΑΣΟΚ, είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι μου ταιριάζει αυτό που πάμε να κάνουμε. Δηλαδή, ούτε θυμάμαι το 12 που ήμουν και υποψήφια βουλευτής, το φοβικό, το ταλέπορο, το ότι δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε, το ότι φταίγαμε για όλα, το ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα. Νομίζω ότι επιτέλους ήρθε να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς και εργαζόταν στη χώρα, το ΠΑΣΟΚ έστησε τη χώρα, την μεταπολίτευση και μετά, με ένα πνεύμα επικέντρωσης της μεταρρυθμίσης και με ένα πνεύμα ευρωπαϊκό, νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η ΕΦΙΟ να παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί αυτή η επιμονή να σηκώσει το γάντι που πέταξε ο Βασίλης του ΠΑΣΟΚ να παίξει υπεύθυνο ρόλο, να μην λαϊκίσει, να μην πει ψέματα, να μην δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Νομίζω ότι μετά από την κατάρρευση όλου αυτού του λαϊκισμού και των κρεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε κατανοητό στον ελληνικό λαό ότι είναι υπεύθυνη στάση. Και αυτό και σε αυτό το πνεύμα, και με αιμονή, θα έλεγα, όπως υπομονούμε στην αξιοκρατία, και με αιμονή στις μεταρρυθμίσεις, μπορούμε να φέρουμε πραγματικά τον κόσμο κοντά μας. Μιλώντας όμως πολιτικά, μιλώντας σοβαρά και μιλώντας απλά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να κατέβουμε στο επίπεδο του νέου πολίτη, να του κοινωνήσουμε τις θέσεις μας με τρόπο που να τις καταλάβει. Να καταλάβει ότι δεν είναι μια από τα ίδια, δεν είναι άλλη μια φανφάρα που θα σκάσει σαν φούστα, αλλά ότι είναι πράγματα δουλεμένα και όντως θα δουλέψουμε τους τομείς. Ήδη οι τομείς από τότε που συγκροτήθηκαν οι τομέας της, κάποιοι ήδη είναι ενεργοί και προσπαθούν να συγκροτήσουμε τις θέσεις μας, να τις κοινωνήσουμε και να τις φτάσουμε στο μέσο πολίτη. Χαίρομαι και πάλι λέω που είναι έξω γεμάτη. Είχαμε καιρό να την δούμε έτσι γεμάτη και μάλιστα μπροστά να βλέπουμε τους πασπίτες. Νομίζω ότι κάθε φορά θα είναι και πιο γεμάτη, να φτάσουμε να είμαστε στις σκάλες και να μην χωράμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε καλά σήμερα για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι όχι μόνο βλέπω κόσμο που είχαμε καιρό να δούμε, αλλά η συμμετοχή της νεολαίας σε αυτόν τον κόσμο είναι πρωτοφανής και μας δημιουργεί σημαντικότερες ελπίδες για το μέλλον. Και ο δεύτερος είναι ότι δεν γνώριζα τον γραμματέα μόνο δημοσιογραφικά και με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μοντέρνο, με μοντέρνο λόγο, με άποψη συγκεκριμένη, με λογική, συγκροτημένη και κυρίως δυναμική. Γιατί είχαμε μάθει μέχρι τώρα να είμαστε λίγο αρνητικοί και να λέμε φταίμε εδώ, φταίμε εκεί, μήπως δεν κάναμε καλό αυτό, μήπως δεν κάναμε καλό εκείνο και το καθεξής. Είναι γεγονός ότι το κίνημα αλλαγής ξεκίνησε με τη συμμετοχή 212.000 πολιτών
οι οποίοι υποστήριξαν όλοι αυτοί την μεγάλη προσπάθεια να συγκρότησαν. Είναι γεγονός επίσης ότι το κίνημα αλλαγής χαρακτηρίστηκε από το παρελθόν με μικρές αντεκτήσεις, με προσωπικές στρατηγικές, με διάφορα μικροπροβλήματα, τα οποία υπάρχουν σε κάθε πολιτική διαδικασία. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι το πολιτικό σκηνικό που τώρα διαμορφώνεται γύρω μας έχει τρία βασικά προβλήματα και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Το ένα είναι ότι έχουμε να αντιπαλέψουμε διαχρονικά, θα έλεγα, από την μια πλευρά το λαϊκισμό που περιέργως έχει ακουμπήσει πολύ περισσότερο στην επόμενη αριστερά. Απ' την άλλη μεριά έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αποπολιτικοποίηση των πάντων, δηλαδή το ότι όλα τελικά είναι τεχνοκρατικά ζητήματα και καθορίζονται από ειδικούς επιστήμονες που δεν γίνεται αλλιώς και ένας υπερβολικός απολογισμός τελικά καθορίζει τα πράγματα, σε συνδυασμό μάλιστα με κάποιους που επικαλούνται ότι ας τα αφήσουμε στην αγορά και όλα θα ρυθμιστούν. Και το τρίτο στο οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι σε όλα αυτά υπάρχει μια σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη η οποία κινείται λίγο το λάθος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βρει τρόπο, πρέπει να βρει τόπο το κίνημα αλλαγής για να μπορέσει να αρθρώσει το δικό του λόγο. Τον είπε σήμερα ο γραμματέας. Τον έδωσε τουλάχιστον ως στόχο. Ένα πρόβλημα που είχαμε πάντα όμως δεν ήταν η θέση των στόχων, γιατί πολλές φορές ο στόχος βεβαίωσε και ως σύνθημα. Ναι, αξιολόγηση παντού, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, να αποκομματικοποιηθεί το κράτος εντελώς, το έχουμε ξαναπεί. Και εγώ το έχω πει άπειρες φορές και στο πρώτο 2004 παιδί. Το ζήτημα είναι να δείξουμε και τον δρόμο, να πούμε δηλαδή, να αρχίσουμε σιγά σιγά να λέμε και το πώς. Διότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Σε μια κοινωνία που 7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι από τη σχέση Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ωφεληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που 3 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν, και ακόμα βλέπουμε μαθητές 17-18 χρονών να γονατίζουν και να τους χορηγούν ευλογημένα στη λόγια να γράψουν πανελλήνιες. Αυτή την κοινωνία έχουμε και θα πρέπει να λάβουμε τολμηρή θέση απέναντι σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα που μας φάνηκαν. Είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ ότι έχουμε και τη δύναμη και τη γνώση και την πόρεση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ανασυγκροτηθούμε όλοι μας, να κάνουμε αυτό που είπε ο Γκάντι, να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να συμβεί. Και ξεκινώντας αισιόδοξα από σήμερα, εύχομαι σε όλους μας καλή δύναμη και καλή πορεία από εδώ και πέρα. Να ευχαριστήσω τον Γκάντι και τον Γκάντι και τον Γκάντι και τον Γκάντι. Και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καταλέξη. Να είμαστε λίγο σύντομοι, παρακαλώ. Φίλοι μου, τέτοιες στιγμές γυρίζω πίσω 40 χρόνια όταν ήμουν 9 και το κύμα νέο. Στα 13% του κίνημα και εγώ στα 23 μου. Θυμάμαι με πολλούς από εσάς τους αγώνες που είχαμε κάνει για μια καλύτερη κοινωνία, για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα όραμα να είχαμε αγωνιστεί. Για να βάλουμε τη δεξιά στο χρονοτούρο της ιστορίας. Έλα όμως που στα γεράματα δεν το περίμενα να αγωνίζομαι και εναντίον ενός όμορφου πολιτικού χώρου. Αυτό το περίμενα ποτέ. Γιατί να στο Πασόκ με αριστερές ιδέες. Γιατί το κάνω αυτό τώρα. Γιατί ήρθε ένας όμορφος πολιτικός χώρος να απαξιώσει το έργο της παράταξής μας. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Το περίμενα από τη δεξιά. Αλλά όχι από ένα όμορφο πολιτικό χώρο για να παραμείνει στην καρέκλα. Αφήστε τα ψέματα που είπε. Κλέφτη του Πασόκ με έλεγε ο δεξιός, Γερμανοτσουλιά ο Σιριζέος. Αυτό το περίμενα ποτέ. Και το παλεύω μέσα μου πολύ. Με στεναχωρεί αυτό. Πάρα πολύ. Που βλέπω παλιούς συντρόφους να με κολλάνε στον πύργο για να μένουν την καρέκλα. Εγώ δεν πούνα ποτέ καρέκλα. Παρά μόνο μια καρέκλα που αγόρασα και μια καρέκλα στο σχολείο που καθόμουν και καλά.
ευθύνη για τα λάθη που κάνει η παράταξη. Μπορεί να μην ήταν προσωπικά μου λάθη, λάθη ζωή να είναι όμως. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά βέβαια, ένας χώρος που έκανε τόσο έργο, έπρεπε να κάνει και λάθη, ο τίποτας δεν κάνει λάθη. Εγώ δούλεψα 35 χρόνια. Έκανε λάθος γραμματικό, 10, 2 θα έκανα. Δεν μπορεί, γιατί δούλευα. Ο Τενεκές, ο συνάδελφος, δεν έκανε λάθη, γιατί δούλευα. Λοιπόν, ο Ελευθέρης Βενιζέλος είπε, όποιος δουλεύει, κάνει έργο, κάνει και λάθη. Κάνουμε και λάθη. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. Το έχουμε ευθύνη στα παιδιά μας, στην πατρίδα μας. Εμείς οι πιο μεγάλοι έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε την ενότητα του χώρου. Πάση θυσία. Δεν μείναμε πολύ, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια αντιπαλωτήτων μέσα στο χώρο. Ενότητα. Έτσι θα πάμε μπροστά. Δεύτερο, εμείς οι πιο παλιοί, εγώ δεν θα δώσω λεπτομέρειες στα νέα προγράμματα, γιατί εδώ το παλικάρι πολύ ωραία και οι υπόλοιποι έχουν υποχρέωση να θυμίζουμε στους παλαιότερους που έχουν φύγει, που διστάζουμε να ξανάρθουμε, μπορεί να έχουν πάθει κι άλλοι, εγώ έχω πάθει λιγάκι, να τους θυμίζουμε τι έκανε ο χώρος μας, πώς πήρε την Ελλάδα και πού την έφτασε, που πήρε τη δημοκρατία και πού την έφτασε. Τι έχει προσφέρει αυτός ο χώρος στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ εμείς οι παλιοί που έχουμε κάνει αγώνες. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να το θυμίζουμε σε αυτούς που το ξέχασαν ή κάνουν που το ξέχασαν ή που πήραν ψεύτικες υποσχέσεις και το ξέχασαν, δεν ξέρω γιατί. Και επίσης να το διδάξουμε στους νέους που δεν ζήσανε την Ελλάδα του 70, του 60, του 90. Τι έκανε ο χώρος μας. Έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας, στα εμβόλια μας, να το θυμίσουμε αυτό, να το πούμε αυτό. Πώς ήταν η Ελλάδα, πώς ήταν η δημοκρατία. Ο χώρος μας έφερε τη δημοκρατία. Εγώ περνούσα στο χώρο καμαρωτά ότι ανήκω στη δημοκρατική παράταξη. Ότι έδωσε δουλειά στον κόσμο, ότι μορφωθήκανε παιδιά φτωχά που δεν είχαν οικογένειά τους να τα στηρίξουν. Ότι έδωσε όρομα στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να το εντάξουμε στα παιδιά μας. Να το θυμίσουμε στους μεγαλύτερους που το ξεχάσανε, να το εντάξουμε στα παιδιά μας. Ενότητα λοιπόν και μνήμη. Γιατί ένας λαός που δεν έχει μνήμη δεν έχει μέλλον. Άρα η παράταξη μου για να έχει μέλλον πρέπει να έχει μνήμη. Αυτά ήταν να πω, πιστεύω ότι θα τα εφαρμόσουμε. Να συγχαρώ και να μετάλληψα από όλα, να τον εχαίρει τη γονή του, να τον εχαίρει και ο χρόνο μας, να έχει την ευσύνη παλιά. Η χαρά μου όταν έχουμε στο Ρέθυμνο είναι πολλαπλή σήμερα ειδικά. Έχω την τιμή να έχω συνεργαστεί με πολλούς από εσάς που είστε κάτω στο κοινό σήμερα και στα δύσκολα χρόνια. Και με τον Μιχάλη τον Σαρή, που ήταν μέλος Δημαρχιακής, και με τον Γιάννη τον Λίπνα παλιότερα και με τον Δήμαρχο που έχουμε κάνει συναντήσεις πριν 4 χρόνια. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα σπουδάζουσα και από τη Δημαρχία για κάποια ζητήματα. Η χαρά μου σήμερα είναι πολλαπλή γιατί ξεκινώντας και εγώ τώρα στο όπου συνηλία είχα πάρει την τιμή να έχω το φίλο και σύντροφο Μανώλη, τον γραμματέα μας στον πύργο. Βλέπουμε ότι σε κάθε τόπο όπου γίνεται εκδήλωση της παράταξής μας ο κόσμος είναι πολλαπλασιαστικά περισσότερο από τα δύσκολα χρόνια τα οποία βιώσαμε όλοι. Το αυτομαστίγωμα τελείωσε. Είναι πλέον ο καιρός, όπως είπε και η συντρόφισσα πιο πριν, να θυμίσουμε την ιστορία μας και να χαράξουμε το μέλλον μας με όρους ενότητας, χωρίς να είμαστε προκατηλημένοι για 1000 ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν στο παρελθόν και να κοιτάξουμε μπροστά για τον κοινό στόχο, που είναι αφενός να μην αφήσουμε τον απλό πολίτη να ξαναπιαστεί κορόιδο από τους ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ και να δείξουμε καθαρά το στίγμα μας κόντρα στους κλασσικούς δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας,
που είναι σίγουρα κόντρα στη δικιά μας προοδευτική, προοπτική είναι κυβέρνηση στον χώρο. Δεν έχω πάνω στο κράτος άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που το Ρέθυμνο επιτέλους κάνει τις μαζικές συγκεντρώσεις της του κόμματος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα πρέπει, δεν πρέπει να το ξέρεις, το όνομα Μανώλης Χριστοβουλάκης στο Έθνο έχει μια βαριά παράδοση στον προοδευτικό χώρο. Ένα σύντροφος ο οποίος έφυγε νωρίς, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η σφραγίδα του, ειδικά στην επαρχία Μαρίου. Εγώ δεν συγνώριζα και έψαχνα όταν έμαθα το όνομα να δω αν έχει κάποια επαφή με τον Άρη. Για τον Βενιζέλο. Το Μανώλη Χριστοβουλάκη. Για τον Βενιζέλο. Εγώ χαίρομαι σήμερα που η σημερινή παρουσία του κόσμου αποδεικνύει ότι ο χώρος έχει ανάγκη τέτοιες συναθρήσεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας γίνει συνήθεια για πολλούς λόγους. Και για να βρισκόμαστε και για να συζητάμε και για να παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο, αλλά και για να μπορούμε να βγαίνουμε στην κοινωνία προαπασιαστικά. Χαίρομαι όμως και για ένα δεύτερο λόγο. Χαίρομαι γιατί ο σύντροφος, ο γραμματέας, μιλάει για τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα κόμμα. Δεν είναι απλά ένα πολιτικό κόμμα. Αυτό το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία και στη χώρα είναι πολυεπίπεδο. Δεν είναι απλά ότι κυβερνά και προσπαθεί να διορίσει τους δικούς του. Είναι ότι κυβερνά και προσπαθεί να κατεβάσει το επίπεδο των προσδοκιών της χώρας. Είμαστε ικανοποιημένοι ως χώρα όταν παίρνουμε το επίδομα στο τέλος του χρόνου. Αλλά δεν βγάζουμε κουβέντα όταν μας κόβει συνεχώς τις συντάξεις ή όταν αυξάνει τους φόρους. Κατεβάζει το επίπεδο της χώρας στους θεσμούς. Κανένας δεν μιλάει για αυτό που γίνεται στη δικαιοσύνη πριν αλλαγή των εξαιρέσεων και φυσικά το κίνημα αλλαγή στη Βουλή. Κατεβάζουν πολυεπίπεδα τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ένα πολιτικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αρρώστια και πρέπει να ιτηθεί στρατηγικά, πολιτικά, εκλογικά. Θα μου επιτρέψω να πω ότι χαίρομαι ακόμα για έναν λόγο. Άκουσα από τον Σύλλογο Γραμματέα, αλλά νομίζω και από τον Βασίλη του κύριο Πρωτοβουλευτή, ότι είμαστε ενάντια στον νόμο της αυτοδιοίκησης στον οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Αλλήμωνο αν η προοδευτική παράταξη, η δημοκρατική προοδευτική παράταξη που έκανε όλες τις τομές στην αυτοδιοίκηση στη χώρα, δεχτεί αυτό το έγκλημα, αυτό το αποτρόπαιο πράγμα που έρχεται για την αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για την απόλυτη διάλυση της αυτοδιοίκησης την επόμενη μέρα του νόμου. Γιατί αν κάποιοι νομίζουν ότι επειδή δεν μπορούν να έχουν κοινωνικές πλειοψηφίες στην αυτοδιοίκηση, θα επιλέξουν να διαλύσουν την αυτοδιοίκηση για να την ελέγξουν μέσα από τη διάλυσή της, γιατί αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε εμείς δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως είπε και ο Βασίλης, για τη βελτίωση του νόμου του Καλλικράτη. Αλλά όχι να διαλύσουμε τις αυτοδιοικήσεις, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά οι κύριοι των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν την ψήφο τους στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αν κατέβουν αυτόνομα σχήματα. Επιλέγουν λοιπόν να το διαλύσουν. Χαίρομαι λοιπόν για τρεις λόγους. Τουλάχιστον για τρεις, είναι παραπάνω. Εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες ότι είμαστε παρόντες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες ότι ενοποιούμε το αφήγημα της δημοκρατικής παράταξης. Ότι είμαστε περήφανοι για όλα όσα η δημοκρατική παράταξη μετά τη μεταπολίτευση έφερε στη χώρα. Γιατί ό,τι έχει γίνει στη χώρα ουσιωδώς και βαθιά, αυτή η παράταξη όλοι κάνει. Το λέγανε Πασόκ, τώρα θα το πούμε την κίνημα αλλαγής. Είναι μία η παράταξη. Και έχει και ιστορία, έρχεται από πίσω, έρχεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έρχεται από το γέρο της δημοκρατίας και συνεχίζει. Οι τομές αυτής της χώρας έγιναν από αυτή την παράταξη. Οφείλουμε να ενοποιήσουμε το αφήγημα της χώρας, της παράταξης, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, την περίοδο της παράταξης, ανάλογα των προέδρων της. Οφείλουμε να ξέρουμε ότι ό,τι έκανε η παράταξη δεν το έκανε ο πρόεδρος, αλλά το έκανε συνολικά η παράταξη, εκπροσωπούμενη βεβαίως από τον εκάστοτε πρόεδρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό πλήττει πολύ βαριά την παράταξη μας τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι
το ζήσαμε πολύ έντονα τα πολύ δύσκολα χρόνια 12-15. Τα χρόνια που βλέπαμε ανθρώπους που έζησαν από το Πασόκ να βρίζουν ξαφνικά το Πασόκ. Και ανθρώπους οι οποίοι ουδέποτε δεν ωφελήθηκαν από το Πασόκ να είναι υβριζόμενοι γιατί απλά είναι Πασόκ ή γιατί απλά παραμένουν Πασόκ. Ακόμα και αυτό όμως πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Οφείλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες ότι μάθαμε από τα λάθη μας και θα πάμε παρακάτω. Οφείλουμε επίσης να τολμήσουμε τις προτάσεις εκείνες που πάντα χαρακτήριζαν την προοδευτική παράταξη. Τις πολύ μεγάλες, τις δεξικέλευτες εκείνες προτάσεις που ακουμπούσαν στην κοινωνία, που ακουμπούσαν στη βάση, που ακουμπούσαν στις ανάγκες των πολιτών κάθε τάξης και κάθε ιδιότητας και έγιναν μπροστά. Την παράταξη αυτή που έκανε ό,τι χρειαζόταν για τον τόπο, όσο περισσότερο μπορούσε. Γιατί άλλοι κάνουν κάτι λίγο για τον τόπο και πολύ περισσότερο για την πάρτη τους. Οι κύριοι που την πετάνε σήμερα σκοτώσανε ό,τι το βαθύτερο του σπουδαίου είναι αυτή η φράση. Είπα να σας πω ότι εγώ από τη μεριά της δημοκρατικής συμπαράταξης αντιπροσωπεύω τους γέρους της παλιάς ανανοητικής αριστεράς που αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια να κρατήσουν αυτό το πρωτοποριακό κίνημα που πέσαμε καθοριστικό ρόλο στις εξέλιξεις της πολιτικής του χώρου το δικό μας και σήμερα βρισκόμαστε στο περιθώριο υβριζόμενοι και έχω να σας πω μόνο δύο. Hannibal ante portas. Ο Ανίβας πρώτων πυλών. Κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κομικό σημείο που διακινδυνεύει η ύπαρξη της ίδιας της χώρας να μείνει στο επίπεδο που είναι με αυτούς που μας κυβερνάνε. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή είναι να αντιμετωπίσουμε ριζικά και ολοκληρωτικά μια πλήρη και καθολική ήττα σε αυτούς τους ανθρώπους που ευθελείς από οτιδήποτε είχε προσδοκή μας της αριστεράς. Να αφήσουμε κατά μέρους όλες τις προσωπικές και προσωπικά παιχνίδια του οποιοδήποτε. Θα κλείσω με κάτι που γράψα σε κάποιον από το χώρο το δικό μου που μας ευθέλησε την τελευταία στιγμή ανθρώπους που τους θέλαμε ή που τους λέγαμε αρχηγούς μας και πάνω τους κρεμάσαμε τα όνειρα και τις ελπίδες μας τώρα ανέστηοι σπέβδουν στο συμπόσιο να υποχαιρετούν με τους γοργίες και περιφέρουν το σαρκείο τους την Πανιέο ανά τους δρόμους και τους δύο ξέρετε, όταν ξεκίνησε αυτό το πολιτικό σχέδιο πριν από 3 χρόνια να αποκτήσει δηλαδή ξανά ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος μια ενιαία πολιτική έκφραση. Ούτε η Φόβη Γεννηματά, ούτε κανείς άλλος από όσους πήραν τη σκούπα το Φαράσι και τα εργαλεία να μαζέψουν τα συντρίμια ενός κατακερματισμένου χώρου δεν είχε την ψευδέστηση ότι αυτή η διαδικασία θα ήταν μια διαδικασία εύκολη που θα εξελισσόταν γραμμικά, που θα έφερνε αποτελέσματα συγκεκριμένα σε πολύ λίγο χρόνο. Ήταν γνωστές οι δυσκολίες των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών της περιόδου και ήταν γνωστές και παραμένουν οι παθογένειες του χώρου. Όμως η ανάγκη να υπάρξει ξανά η προοπτική μιας μεγάλης ισχυρής αυτόνομης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης ήταν και παραμένει τόσο μεγάλη που υποχρεώνει να υπερβούμε τους εαυτούς μας και να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Αυτό το πολιτικό σχέδιο που θέλει να εκφράσει αυθεντικά τον προοδευτικό κόσμο της χώρας και να υπηρετήσει τα όρημα κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα του σήμερα δεν χωράει ούτε στριμώχνεται σε λογικές
μετόπων, ούτε δίθεν ευρωπαϊκών με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε δίθεν αντιδεξιών ή προοδευτικών με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πολιτικό σχέδιο έχει νόημα και συσπηρώνει δυνάμεις μόνο όταν κινείται στη στρατηγική της αυτονομίας μιας μεγάλης παράταξης που θα πρωταγωνιστήσει στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας στα περιστικά. Φίλες και φίλοι, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα έγιναν επιλογές οι οποίες είχαν τη λογική των μετρημένων στέρεων βημάτων και όχι των αρωμάτων στο κενό. Είχαμε ανάγκη τη μεταβατικότητα, είχαμε ανάγκη να δώσουμε χώρο και χρόνο σε συνθέσεις, συνεννοήσεις. Έπρεπε να ενσωματώσουμε δυνάμεις σε επίπεδο και μορφής και στελεχών και χρόνο στην ίδια την κοινωνία να μπορέσει να ξαναακούσει μετά τον εφιάλτη της ανατροπής της ζωής της που έζησε τα τελευταία 8 χρόνια, μια νέα πολιτική πρόταση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει διατυπωθεί πολλές φορές και από πολλούς για επιμέρους βήματα, για επιμέρους επιλογές, διαδικαστικές κυρίως, μια κριτική που σε αρκετά σημεία όχι μόνο ακούγεται, αλλά είναι και έπρεπε. Όμως θέλω να ξέρετε ότι σε όλη αυτή την πορεία τέλειες ιδανικές λύσεις και επιλογές για όλα αυτά τα ζητήματα δυστυχώς δεν υπήρχαν. Υπήρχαν επιλογές συγκριτικά καλύτερες ή συγκριτικά λίγο λιγότερο καλύτερες η κάθε μια με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Υπήρχαν σίγουρα 100 καλύτεροι τρόποι να έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα. Αλλά να είστε σίγουροι ότι υπήρχαν και 100 χειρότεροι τρόποι να γίνουν κάποιες επιλογές και να μην είμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι εκείνο το οποίο πρέπει να αξιολογείται και πρέπει εδώ να πούμε, όχι για να ευλογήσουμε τα γέννη μας, αλλά για να πατήσουμε στέρεα στη βάση που όλοι μαζί με κόπο δημιουργήσαμε για να την περιφρονήσουμε, ότι για πρώτη φορά από το 2012 που ο πολιτικός μας χώρος, ο ευρύτερος, συνεδριμένος από τη διαχείριση της κρίσης και τις δικές του αδυναμίες και αστοχίες, διασπάστηκε, κατακαιρματίστηκε, απομονώθηκε πολιτικά, συρρυκνώθηκε εκλογικά και παρότι μεσολάβησαν αξιόλογες προσπάθειες και πρωτοβουλίες, με συμμετοχή αξιόλογων ανθρώπων του ευρύτερου χώρου, που έμειναν όμως ημιτελείς και μετέωρες, για πρώτη φορά μπορούμε να κάνουμε ένα απολογισμό και να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ένας νέος φορέας που σε επίπεδο κορφής περιλαμβάνει όλες τις συλλογικότητες του χώρου και σε επίπεδο κοινωνίας αθρίζει τις δυνάμεις όλων εκείνων των πολιτών που οριοθετούνται στο ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα της κεντροαριστεράς με πυλώνα τον δημοκρατικό σοσιαλισμό, τις αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και βέβαια τις δυνάμεις του ριζοσπαστικού μεταρρυθμιστικού κέντρου της αναλυτικής αριστεράς και όλες τις υπόλοιπες. Και αυτός ο νέος φορέας, μετά το ιδρυτικό του συνέδριο, αποκτά το βασικό οργανωτικό του δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και στο τέλος Ιουνίου, όπως υπόθηκε ήδη, με μια διαδικασία που επιλέγει να είναι η διαδικασία που η λειτουργία του συμμετοχικού αρχικού κόμματος θα ξεκινήσει να χτίζεται από κάτω προς τα πάνω, μέσα από ανοιχτές δημοτικές συνελεύσεις και εκλογή από τη βάση θα εκλέξει τα πρώτα του όργανο σε επίπεδο δημοτικών οργανώσεων. Πρέπει να έχουμε καθαρό όμως ποιος είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η παρουσία του νέου φορέα, η πολιτικά και εκλογικά επιτυχής και αναγκαία στις τρεις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις όπως είπε και ο Βασίλης. Και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η νίκη που στις παρούσες συνθήκες οριοθετείται από τη στρατηγική ήττα, αλλά εγώ δεν θα έλεγα μόνο τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά και τη στρατηγική ήττα των συντηρητικών πολιτικών και της προοπτικής να υπάρχει μια δεξιά παρουσία στην χώρα και μάλιστα με όρους του ιεραρχίας.
ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, τους συναντάμε καθημερινά, φαντάζομαι, που παρά το ότι είδαν και έπαθαν, φαίνεται δεν έπαθαν και θέλουν τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ να εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή της χώρας, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση. Υπάρχουν και άλλοι που για τους δικούς τους λόγους βιάζονται να ξαναδούν μια πανίσχυρη δεξιά να έρθει να εφαρμόσει τις πολιτικές της επιλογές, τις βαθιά συντηρητικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν όμως και οι συντριπτικά περισσότεροι, και αυτοί είναι κοντά μας, δίπλα μας, και είναι πάρα πολλοί και το ξέρουμε όλοι, που δεν θέλουν ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και αυτό είναι το κοινό μας. Και αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος, το οποίο πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και είναι δική μας ευθύνη και υποχρέωση αυτό. Και ξέρετε, δεν νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουμε στον καθένα που θέλει να αποτρέψει είτε το ένα είτε το άλλο ενδεχόμενο, ότι για να αποτραπεί είτε το ένα ενδεχόμενο είτε το άλλο, μία και μόνη προϋπόθεση υπάρχει. Η καθοριστική ενίσχυση του κινήματος αλλαγής και η ανατροπή των σημερινών πολιτικών σχετισμών. Όταν ακούω στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΡΑ, αυτό συνοδεύεται ταυτόχρονα μαθηματικά, θέλετε, πολιτικά, θέλετε όπως το θέλετε, με τη δική μας ενίσχυση. Η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτάται από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Εξαρτάται από την ανακατανομή της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και όσοι και εδώ στην Κρήτη έχουμε πολλούς τέτοιους, διακατεύονται από τα βαθιά αντιδεξιά αισθήματα. Επίσης πρέπει να γνωρίσουν ότι εκλογικό ανάγωμα σήμερα και πολιτικό ανάγωμα αύριο σε μια ισχυρή δεξιά και στο ενδεχόμενο κυριαρχίας της, χωρίς μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ισχυρή δεν μπορεί να υπάρξει. Ποιος θα είναι το ανάγωμα στην δεξιά και στη Νέα Δημοκρατία? Αυτή που η μόνη σχέση τους με την πρόοδο και την αριστερά αποδείχθηκε ότι ήταν ο ευθελισμός των αρχών και των αξιών της αριστεράς, για τις οποίες αγωνίστηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι τόσα πολλά χρόνια. Αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι τα πραγματικά ερωτήματα. Αυτή είναι η δική μας ατζέντα και αυτό είναι και το εκλογικό διακύβευμα των επικείμενων εκλογών, όποτε αυτές είναι. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ξέρετε, ανακυκλώνεται συνέχεια αυτή η συζήτηση που περιορίζεται σε αυτό το εκτός τόπου και χρόνου ερώτημα: με ποιον θα πάτε μετά τις εκλογές, χωρίς να έχει ψηφίσει ο κόσμος, χωρίς να υπάρχει εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί νέοι πολιτικοί συσχετισμοί, γιατί είναι μια συζήτηση που αναπαράγει το σκηνικό του αδιέξοδου δικοματικού διπλώνου που σωρεύει αδιέξοδο στη χώρα. Αρνούνται να παραδεχθούν ή να αποδεχθούν ότι υπάρχει η προοπτική να υπάρξει τρίτος ισχυρός παίκτης στο παιχνίδι και εμείς είμαστε εδώ να αποδείξουμε το αντίθετο. Γι' αυτό και νομίζω όλοι βλέπουμε ότι εξελίσσεται συστηματικά με μεθόδευση, με επιθέσεις δίθεν φιλίας αλλά και με πολλά ύπουλα υπόγεια χτυπήματα, μια δημέτωπη επίθεση στην προσπάθειά μας και από αριστερά, δίθεν αριστερά θα επιμένω να λέω, και από τα δεξιά. Και μάλιστα, χρησιμοποιώντας και τις κατάλληλες μεταφιέσεις, ακούσε προηγουμένως και από τον γραμματέα, του μεταφιεσμένου δίθεν κεντροαριστερού σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα, αλλά και του δίθεν κεντρώου φιλελεύθερου μεταρρυθμιστή κυρίου Μητσοτάκη. Και ξέρετε, και οι δύο μεταφιέσεις είναι το ίδιο εξόφθαλμα αποτυχημένες. Γιατί όλα όσα χωρίζουν τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ από το προοδευτικό πραγματικά μέτωπο και τη πραγματικά σύγχρονη προοδευτική πολιτική και ατζέντα, άλλα τόσα χωρίζουν. Όχι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει αυτό το τέχνασμα διάκρισης της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα της. Έχει λέει ένα τι κρίμα που δεν μπορεί να κάνει το κόμμα του καλά ο κ. Μητσοτάκης, ενώ ο ίδιος προσωπικά είναι ένας φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής κεντρός πολιτικός. Πού ήταν ο κ. Μητσοτάκης το 4-9? Άκουσε κανείς τότε όταν η κυβέρνηση
της παράταξής του εκλογίασε δημοσιονομικά και τροποποιούσε την κόρα τη φωνή του, ή άκουσε έστω εκ των υστέρων τώρα πια την αυτοκριτική του σιωπή. Πού ήταν ο κύριος Μητσοτάκης στην περίοδο που έστησε τον αντιμνημονιακό χορό γύρω από το πτώμα της χώρας η παράταξή του με τον κύριο Σαμαρά? Άκουσε κανείς τη φωνή του? Άκουσε κανείς την κριτική του? Το φιλελεύθερο πρόσωπο συγκροτείται και το μεταρρυθμιστικό επειδή οι επικοινωνιακοί σύμβουλοι λένε πήγε να ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωση στη Βουλή? Πού είναι η αλλαγή της ατζέντας από την πλευρά της συντηρητικής παράταξης την Ελλάδα όταν συνεχίζει να μιλάει ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι περίπου νομοτελειακό φυσικό φαινόμενο και πρέπει να το αποδεχτούμε? Τέρμα λοιπόν με τα κόλπα έντερ κακήθεν και με τα ψέματα. Εμείς, και θα κλείσω όπως άνοιξα, όλους αυτούς τους παράγοντες, όλα αυτά τα επικοινωνιακά συστήματα που είναι στοιχισμένα να αναπαράξουν το δίκολο, επειδή ακριβώς είμαστε παρακολουθισμένοι στις πολιτικές μάχες, τους έχουμε, που λένε και οι νεολαίοι μας, δεν τους φοβόμαστε, θα τους νικήσουμε. Ελπίζω να μπορούμε να νικήσουμε και τις κακές όψεις του εαυτού μας, γιατί τότε θα λαμβάνουμε αντάξει των προσδοκιών όχι μόνο των 212.000 ανθρώπων που καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τον προηγούμενο Νοέμβρη, αλλά λαμβάνουμε ότι μπορούμε να σηκώσουμε τον πόη μας όσο οφείλουμε και υποχρεώμαστε στο ανάστημα των ελπίδων που έχει ένας ταλαιπωρημένος κόσμος, μια καθημερινή κοινωνία και κυρίως η νέα γενιά. Εγώ είμαι βέβαιος ότι παρότι έχουμε την επίγνωση όλοι ότι ο δρόμος που έχουμε χαράξει, άλλες φορές που λέει ο Μανώλης και που δανειστεί από αυτόν, είναι μαραθώνιος και ανηφορικός, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα νικήσουμε. Εγώ θα ήθελα μόνο να σας ξανατονίσω ότι 24 Ιουνίου όλοι εσείς, όλοι μαζί, θα πρέπει να συμμετέχουμε στις διαδικασίες για την ανάπτυξη των συντονιστικών επί των πρώτων δημοτικών οργανώσεων. Το κίνημά μας είναι πραγματικότητα, στείλει τις δημοτικές οργανώσεις, ξανασυνδέεται με την κοινωνία και ζητάω τη συμμετοχή όλων σας σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, επί ευκαιρίας αυτής της πρώτης μας πολιτικής εκδήλωσης, θα ήθελα να σας αναφέρω τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής στο Ρέθυμνο, είναι τα μέλη που μαζί με εσάς θα σηκώσουν το βάρος της ανασυγκρότητης και της ενότητας του κινήματος και θα οδηγήσουν αυτόν τον χώρο στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά τόσο και σε αυτοδιοικητικό. Λοιπόν, τα μέλη αυτά είναι ο Κωνσταντίνος Μιχάλης Γραμματέας, η Μαωράκη Ανδριανή Αναπληρώτρια Γραμματέας, ο Μαλάς ο Άγγελος, ο Κολουδάκης ο Γιώργος, η Πατρίκη η Στέλλα, η Σαμαράκη η Ελένη, η Κολουδάκη η Καγγελό, ο Ψιωπίκας ο Γρηγόρης, ο Κακαλέξης ο Γιάννης, ο Δερμιτζάκης ο Δημήτρης και οι παππούλες Ζαβούλα. Σας ευχαριστώ πολύ.